Ο φόβος και ο περιορισμός των μετακινήσεων αποθαρρύνει τους εθελοντές αιμοδότες. Η μείωση των αποθεμάτων αίματος τις τελευταίες δύο εβδομάδες είναι άκρος ανησυχητική, με το προσωπικό των κέντρων αιμοδοσίας να απευθύνει έκκληση στους υγιείς πολίτες να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία. Οι ανάγκες δυστυχώς παραμένουν οι ίδιες, δεδομένου ότι έχουμε ασθενείς με λευχαιμίες, ασθενείς με μεσογειακή ανεμία και τα τροχαία δυστυχώς παρά την θεωρητικά μειωμένη κίνηση δεν πάβουν να υπάρχουν. Επομένως, οι ανάγκες παραμένουν οι ίδιες. Η προσέλευση των αιμοδοτών έχει μειωθεί σημαντικά τις τελευταίες ημέρες. Θα έλεγα δραματικά. Έρχονται πάρα πολύ λίγοι. Ήδη ο χώρος του κέντρου αίματος του Βενιζελίου έχει διαμορφωθεί ανάλογα, ώστε οι εθελοντές αιμοδότες να προσέρχονται από ανεξάρτητη είσοδο από την πίσω πλευρά του κτηρίου του νοσοκομείου. Τους προτρέπουμε να έρθουν είτε στο νοσοκομείο από διαφορετική είσοδο, δεν θα μπαίνουν από την κεντρική είσοδο του νοσοκομείου, αλλά από το πίσω πάρκινγκ που κατεβαίνουν εξωτερικά τα σκαλιά και υπάρχει ξεχωριστή είσοδο στην αιμοδοσία, είτε και στο θεατρικό σταθμό Ηρακλείου, από το οποίο ξεκινάμε από σήμερα. Υπάρχει αίθουσα ειδικά διαμορφωμένη που τηρούμε όλα τα πρωτόκολλα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ωραία. Στην έκκληση του κέντρου αίματος του Βενιζελίου ανταποκρίθηκαν άμεσα σήμερα οι λιμενικοί της Ανατολικής Κρήτης, συμμετέχοντας μαζικά στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία, η οποία πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου. Οι λιμενικοί της Κρήτης έστειλαν ηχηρό μήνυμα εθελοντισμού αλλά και υπευθυνότητας, υπενθυμίζοντας σε όλους τους πολίτες το μένουμε σπίτι για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, την οικογένειά μας και όλους τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Όλοι μαζί μπορούμε πραγματικά να δώσουμε ένα τέλος. Έχουμε μάθει οι Έλληνες και είμαστε δυνατοί σε αυτές τις δύσκολες ώρες και αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάμε. Μένουμε λοιπόν στο σπίτι όλοι και όσο μπορούμε προσπαθούμε, αφουκαζόμαστε και εκτελούμε τις εντολές που δίνουν οι ειδικοί. Μεριζόμενοι το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα στην χώρα μας, είμαστε εδώ πέρα με ιδιαίτερη χαρά, δηλώνουμε συμμετοχή στην αιμοδοσία που τόσο έχουμε ανάγκη όλοι στις πολίτες μας αλλά και στην άλλη δική μας. Δόξα τω Θεώ υπάρχει συμμετοχή από συναδέλφους. Ανταποκρίθηκα και εγώ στο κάλεσμα όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι της Ένωσης Προσωπικού του σωματείου μας. Τώρα σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, πρωτόγνωρες καταστάσεις που ζούμε, πρέπει να όλοι να κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε. Και αυτό νομίζω είναι κάτι απλό, να έρθουμε να δώσουμε λίγο αίμα για τους συνανθρώπους μας. Τις προηγούμενες ημέρες η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης φρόντισε να προμηθευτεί μάσκες, γάντια και αντισηπτικά για την προστασία των λιμενικών, καλύπτοντας το κενό που υπήρξε στην ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού για τον επαρκή εφοδιασμό των σωμάτων ασφαλείας. Η Ένωση μας έχει προβεί σε κάποιες ενέργειες αγοράζοντας γάντια, μάσκες και αντισηπτικά. Έχουμε στείλει σε όλες τις υπηρεσίες Ανατολικής Κρήτης, όμως εδώ θέλω να τονίσω ότι είναι δουλειά της πολιτείας να αγοράσει αυτά τα υλικά υγειονομικού και να τα στείλει στις υπηρεσίες. Ήδη πάντως σήμερα έφτασαν στην Περιφερειακή Διοίκηση του Λιμενικού Σώματος Κρήτης προμήθειες από το Αρχηγείο του Σώματος ώστε να μοιραστούν σε όλες τις υπηρεσίες του νησιού. Πέραν από ένστολοι, είμαστε και εμείς πολίτες αυτής της χώρας, οι οποίοι έχουμε και εμείς τα προβλήματά μας, προσπαθούμε και εμείς να μένουμε στο σπίτι, γιατί έχουμε και εμείς οικογένειες. Κοιτάζουμε όσο μπορούμε να βοηθούμε και τους συναδέλφους, αλλά και το κοινωνικό σύνολο όπου χρειάζεται.